Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Ηλικιωμένο άνδρας έχασε τη ζωή του σε φωτιά που ξέσπασε μέσα στο σπίτι του γύρω στι 2 το μεσημέρι στην επαρχία Λευκοσία. Σύμφωνα με τι πρώτε ενδείξει, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από αποτσίγαρο, ωστόσο τα ακριβή έντα τη φωτιά διερευνώνται. Άλλη οικογένεια αντίνεται στα μαύρα μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε χθε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με θύμα 17χρονο. Την ίδια ώρα, αναπαράσταση του θανατηφόρου τροχείου με θύμα τον Παναγιώτη Χριστοφόρου συμπεραίνει λιγκιώδη ταχύτητα από τον Ρώσο οδηγό. Νέο νεανικό αίμα στην άσφαλτο. Ο Αλέξανδρ Μαρκίδη, 17 χρονο την ιδια ωρα αναπαρασταση του θανατηφορου τροχειο με θυμα τον παναγιωτη χριστοφορου συμπεραινει λυγκιωδη ταχυτητα είναι το νέο θύμα, δίνοντα συγγενεί και φίλου στα μαύρα λίγε ημέρε πριν από τα Χριστούγεννα. Το θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα επί της οδού Ιλιακανάουρου στον Ήψονα. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της τροχέας Λέμεσου Μιχάλη Μιχαήλ, ενώ άτυχος μοτοσυκλετιστής οδηγούσε την μοτοσυκλέτα του με ανατολική κατεύθυνση στην οδό Ιλιακανάουρου, κατά από συνθήκε που διερευνώνται, τυπήθηκε από εξαντίθετο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 27 χρονος Ασθενοφόρο μετέφερε τον ανήλικο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, 27 27χρονος οδηγός συνελήφθη. Ο άτυχος 17χνος είναι το πεντηκοστό θύμα τη ασφάλτου για το 19 με τον θλιβερό απολογισμό στο βαρύ φόρο αίματος στην ασφαλτο να ανεβαίνει σε σχέση με το 2018. Εν τω μεταξύ, σαφείς κατευθύνσει για την ταχύτητα με την οποία έτρεχε στον αυτοκινητόδρομο ο 50χνος Ρώσος οδηγός του Μεραιού Τζιπ που προσέκρουσε στο όχημα του άτυχου 27χνου Παναγιώτη Χριστοφόρου δόθηκαν στην τροχιά μέσα από την αναπαράσταση του θανατηφόρου τροχείου τη 28 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα κατέδειξε αναπαράσταση, ο 50 έτρεχε με ταχύτητα 180 έως 190 χιλιόμετρα. Ωστόσο, μετά την ολοκληρώση της ανάλυσης των στοιχείων από το μαύρο κούτι του Μυραιου Τζιπ, η τροχέα αναμένεται να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες της θανατηφόρας τροχέας σύγκρουσης. Στο γραφείο του Αμερικανού Πρόεδρου, τον Τραμπ βρίσκεται ο νόμο για την άρση του εμπάρκου πόλη όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σφοδρή αντίδραση τη Άγκυρα. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η άρση του εμπάρκου οδηγεί σε επικίνδυνη ένταση. Με ψήφου 86 υπέρ και 8 κατά, και η ολομέλη τη Αμερικανική Γερουσία υπερψήφισε το απόγευμα τη Τρίτη τον προπολογισμό για την εθνική άμυνα, ο οποίο μεταξύ άλλων περιέχει πρόνοια για άρση του εμπάρκου όπλων που έχει επιβληθεί το 1987 στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πρόεδρο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πρόκειται να υπογράψει τον νόμο που ήδη βρίσκεται στο γραφείο του. Επίση, απαγορεύει την μεταφορά στην Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-35 εξαιτία τη αγορά από την Άγκυρα των ρωσικών πυράβλων S-400, εγκρίνοντα παράλληλα κονδύλια 30 εκατομμύρια δολαρίων για την φύλαξη των όποιων τουρκικών αεροσκαφών, ανταλλακτικών και άλλου σχετικού υλικού που βρίσκει στι ΗΠΑ, αλλά και την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων για την παραγωγή αλλού αυτών των τμήματων του προγράμματο F-35 που είχε να παράξει Τουρκία. Σφοδρή ήταν η αντίδραση την ίδια ώρα τη Άγκυρα. Οι προσπάθειε για άρση του εμπάρκου όπλων από τι ΗΠΑ στην Κύπρο δεν θα φέρουν κανένα άλλο αποτέλεσμα από το να εμποδίσουν τη λύση του Κυπριακού και να ανοίξουν το δρόμο για μια επικίνδυνη ένταση, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέροντα ότι τα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ συνεχίζουν την ασεβή και παραλογιστάση του προ την Τουρκία. Σε ανακοινώσει του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στο νομοσχέδιο για τι αμυντικέ δαπάνε για το 2020, που πέρασε από την Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων και το Κογκρέσο, περιέχει και πάλι εχθρικά στοιχεία εναντίον τη Τουρκία. Εντείνεται η ρητορική των απειλών και των προκλήσεων από την Άγκυρα. Σήμερα, η εφημερίδα Γενή αναφέρει ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει μαχητικά F-16 στο παραμεροδρόμιο του Λευκόνικου. Μετά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τώρα η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει στα κατεχόμενα και μαχητικά F-16 σύμφωνα με την εφημερίδα Γενίσια Φακ. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία σκέφτεται να χρησιμοποιήσει το αεροδρόμιο του Λευκόνικου στα κατεχόμενα για την προσγείωση και απογείωση και τουρκικών μαχητικών F-16 σε περίπτωση ανάγκη. Το κατεχόμενο αεροδρόμιο αναμένεται μάλιστα να διαμορφωθεί καταλήλως, προκειμένου να είναι σε θέση να υποδεχθεί F-16, με πρόβλεψη κατασκευή πίστα προσγείωση/απογείωση και μεγάλων υπόστεγων για να εισερχόνται τα αεροσκάφη. Το αεροδρόμιο, όπως αναφέρεται, ήταν κλειστό για πολύ καιρό λόγω τη αυξημένη επικίνδυνοτητα που δημιουργούσε γραμμή υψηλή και τα ηλεκτρικά καλώδια στην περιοχή. Για την χρήση, ωστόσο, μη επανδρομένων αεροσκαφών, οι γραμμέ υψηλή τάση δεν αποτελούν εμπόδιο. Ο λεγόμενος υπουργός εξωτερικών στα κατεχόμενα, Κούντεντο Ζερσάι, ανέφερε πάντω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη για οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη στα κατεχόμενα. Η ανάγκη περιορίζεται επί του παρόντο σε ντρόμου μη οπλισμένα. Στην αποστολή Ντρόν στα κατεχόμενα, αναφέρθηκε και ο Τούρκο πρόεδρο Τάιμ Ερντογάν. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία βρίσκεται στη διαδικασία να αυξήσει τον αριθμό του σε αν κρυφτεί απαραίτητο. Την ίδια ώρα διαδικασία διοδότησης και ερευνών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους πρώτου μήνες του 2020, ανακοίνωσε ο Τούρκο Υπουργό Ενέργεια Φετιγκ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε πέρα πάσα αμφιβολία στην πλήρη αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και την Κύπρο σε σχέση με τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ισάρ Μισελ ενημερώνοντας την ομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα της τη περασμένης Πέμπτης. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξήγησε στο σώμα του τα που υιοθετήθηκαν σε σχέση με όλα τα επιμέρου θέματα από την κλιματική αλλαγή και τον πολιετή προπολογισμό στην κατάσταση σε σχέση με τη Ρωσία, τη σχέση με την Αφρική, τι θεσμικέ μεταρρυθμίσει και τι επικείμενε συνόδου με του διεθνεί εταίρου Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με την Τουρκία, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι το επόμενο έτο θα υπάρξει ευκαιρία για μια πιο στρατηγική συζήτηση για την παγκόσμια γεωπολιτική. Για σχεδιασμό επιθέσεων από την Χαμά κατά του Ισραήλ με τουρκική κάλυψη, κάνει λόγο σήμερα η βρετανική εφημερίδα Telegraph. Η εφημερίδα σημειώνει ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει διερωτήματα από δυτικούς συμμάχους για την δράση της Βόρειας Σύρια και για την αγορά ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος. Επιθέσεις κατά του Ισραήλ με τουρκική κάλυψη σχεδιάζει η Χαμάς, σύμφωνα με την Βρετανική Εφημερίδα Telegraph. Σε πρωτοσελίδο της η Βρετανική Εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Τουρκία επιτρέπει σε ανώτερα μέλη της Χαμάς να καταστρώνουν από την Κωνσταντινούπολη επιθέσεις κατά του Ισραήλ, καθώς ο πρόεδρος Τσάι παίζει το ρόλο του οικοδεσπότη των ηγετών τη Τρομοκρατική Οργάνωση. Η εφημερίδα επικαλείται από μαγνητοφωνήσει ανακρίσεων υπόπτων από την Ισραηλινή αστυνομία, οι οποίε δείχνουν ότι τα στελέχη τη Παλαιστινιακή Οργάνωση στην Κωνσταντινούπολη διευθύνουν ένοπλε επιχειρήσει στην Ιερουσαλήμ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, περιλαμβανωμένης πρόσφατης απόπειρας δολοφονίας κατά του Δημάρχου της Ιερουσαλήμ. Κατά το ρεπορτάζ, το Ισραήλ έχει πολλές φορέ προειδοποιήσει την Τουρκία ότι στελέχοι τη Χαμά χρησιμοποιούν το εδαφό τη για να σχεδιάζουν επιθέσεις. Παρ' όλα αυτά, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τούρκος πρόεδρος Τσαϊμπερντογάν συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ΧΑΜΑΣΗΣ Ισμάηλ Χανιγέ, ενώ αξιωματούχοι των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών ασφαλείας διατηρούν στενές επαφές με τα μέλη της οργανώσης στην Κωνσταντινούπολη. Σε δηλώσει του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εκφράζει ανησυχία για την δράση τη Χαμά επί τουρκικού εδάφου με την έδρα τη τουρκική κυβέρνηση. Τουρκική διπλωματική πηγή δηλώνει στη Τέλεγγραφ ότι η Χαμά δεν οργανώνει επιθέσει από τουρκικό έδαφο και απορρίπτει Ισραηλινέ καταγγελίε ω αβάσιμε κατηγορίε σχεδιασμένε να πλήξουν τι πολιτικέ σχέσει Παλαιστίνη-Τουρκία. Προσθέτει ότι η Χαμά δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά νόμιμο Παλαιστινιακό κόμμα. Το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε σήμερα υπέρ τη επιβολή κυρώσεων εναντίον του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, που η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι ενισχύει την επιρροή τη Μόσχα στην Ευρώπη. Οι κυρώσει που καταγγέλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύουν σε εταιρείε που συνεργάζονται για την κατασκευή του Nord Stream κάτω από την Βαλτική θάλασσα, παρακάμπτοντα κυρίω την Ουκρανία, σύμμαχο τη Δύση, μέσω τη οποία μέχρι στιγμή διαμετακομίζεται μεγάλο μέρο του ρωσικού φυσικού αερίου. Ετήματα και προβληματισμού κατέθεσε σήμερα προ τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία Νικό Αναστασιάδη, αντιπροσωπεία τη Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, κατά τη διάρκεια συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ζητήσαμε όπω η αναπηρία, δεθεί ψηλά στην ημερήσια διάταξη των προτεραιοτήτων τη κυβέρνηση ω κοινωνικό ζήτημα, ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μόνο, καθώ και ο σχεδιασμό πολιτικών και πρακτικών. Που που να συνάδουν με την Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με αναπηρίε, με τις οποίες να διασφαλίζεται ανεξάρτητη και αξιοπρεπής διαβίωση στην ίδια μα την πατρίδα. Ενημερώσαμε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία ότι, λαμβάνοντα υπόψη ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών προχωρεί στη δεύτερη σε βάθο εξέταση τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων αναπηρία στη χώρα μα, αναμένει τους επόμενους λίγους μήνες ενημέρωση από μέρους μας για τις ενέργειες τις οποίες έχει προβεί το Κυπριακό κράτος για συμμόρφωση στις παρατηρήσεις αυτές. Οι αγροτικέ οργανώσει κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το χαλούμι και ζητούν την άμεση κατοχήρωση του ω προϊόντο προστατευόμενη ονομασία προέλευση. Οι αγροτικέ οργανώσει ξεκίνησαν από κοινού κύκλου επαφών με του αρχηγού των πολιτικών κομμάτων με στόχο την άσκηση πίεση προ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και μέσω αυτού προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί όπω έχει κατατεθεί και. Τονίζω για ακόμα μια φορά, Αν το Χαλούιν πρέπει να εγγραφεί ως ΠΟΠ ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα, φέρει, θα επιφέρει σοβαρά πλήγματα σε βάρος της κυπριακής οικονομίας και ιδιαίτερα βέβαια του χτινοτροφικού τομέα. Το ΑΚΕΛ στηρίζει τις προσπάθειες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αγροτικές οργανώσεις. Θεωρούμε ότι... Ε, στο θέμα θα προκύψουν πάρα πολλά προβλήματα ενώ όσο συνεχίζεται η καθυστέρηση στην έγκριση του. Γι' αυτόν επιβάλλεται η κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη σημασία και να προχωρήσει άμεσα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τον καλούμε τα κόμματα να μα συμπαρασταθούν και έχουμε συμπαράσταση μέχρι σήμερα. Να ασκηθεί αυτή η πίεση στον πρόεδρο τη Δημοκρατία να μην ενδώσει στι πιέσει που γίνονται στο να μην εγκριθεί ο φάκελο. Το αγροτικό κίνημα επιμένει ότι η προστασία τη χτινοτροφία και του χαρλουμιού είναι μόνο η εγγραφή του ΣΠΟΠ. Πανικό επικράτησε σε πτήση των αερογραμμών πήγα από την Κωνσταντινούπολη στο παρμεδρόμιο τη Τύπου, όταν γυναίκα απειλήσε να ανατινάξει το αεροσκάφο. Δρόμο στον αέρα. Πανικός επικράτησε σε πτήση των αερογραμμών Πήγα ως από την Κωνσταντινούπολη στο πάρανομεροδρόμιο αεροδρόμιο τη Τύμπο όταν γυναίκα απειλήσε να ανατινάξει το αεροσκάφος. Σύμφωνα με την γεννή του Ζένη, η οποία επικαλείται την τουρκική Σαμπάχ, το συμβάν έλαβε χώρα σε 6.54 το πρωί, ενώ το αεροσκάφο βρισκόταν καθοδόν από το αεροδρόμιο Σάμπιχα Γεωξέν τη πόλη προ την κατεχόμενη Τύμπου. Η αγνώστων των στοιχείων γυναίκα που είχε καλυμμένο το πρόσωπό τη με μαντήλα, άρχισε να φωνάζει με μέλο τη φέτο και θα ανατινάξει το αεροπλάνο. Και τότε επικράτησε πανικό. <Κι> Το περιστατικό έληξε όταν άλλοι επιβάτε ακινητοποίησαν τη γυναίκα, ενώ μετά την εκένωση του αεροσκάφου πραγματοποιήθηκε έρευνα. Έπειτα η γυναίκα συνελήφθηκε και οδηγήθηκε για κατάθεση. Όπω έγινε γνωστό, είχε παρουσιάσει προηγουμένω ψυχολογικά προβλήματα και οδηγήθηκε σε νοσοκομείο. Ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφεκτείο κακουργημάτων της Αθήνας που δικάζει την υπόθεση Χρυσή Αυγή η αγόρευση τη εισαγγελέω έδρα επί τη ενοχή ημί των 68 κατηγορουμένων τη υπόθεση. Η εισαγγελέα έδρα ζήτησε την ενοχή μόνο του Γιώργου Ρουμπακιά για ανθρωποκτονία από δόλο του Παύλου Φύ, αλλά την απαλλαγή των υπόλοιπων 17 κατηγορουμένων από τα δικήματα τη άμεση συνέργεια, την δολοφονία και την απλή συνέργεια. Η ώρα τη εισαγγελική αποτίμηση για καθέναν από του 68 κατηγορούμενου στη δίκη τη Χρυσή Αυγή ξεκίνησε την Τετάρτη έπειτα από 4 χρόνια και 8 μήνε ακροματική διαδικασία, με την υπόθεση Φίσα να τίθεται πρώτη στην αγόρευση τη εισαγγελέα τη έδρα του τριμελού εφετείου κακουργημάτων. Η εισαγγελέα θεωρεί ω μόνο υπεύθυνο για τη δολοφονία του 34χρονου μουσικού, τον Γιώργο Ρουπακιά, και κανέναν άλλον από του 17 συγκατηγορούμενου του στην υπόθεση ορόσημο για την πορεία τη Χρυσή Αυγή. Έτσι, ζήτησε την απαλλαγή όλων του για την κατηγορία της συνέργειας, τη συνέργεια στη δολοφονία του μουσικού. Κατά την εισαγγελική λειτουργό, ο έδρασε μόνο του σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρί να έχει προκληθεί από το θύμα, το οποίο έπληξε με απόλυτη επιτυχία, όπω είπε. Όπω τόνισε, δεν υπήρχε σχέδιο δολοφονία του μουσικού και δεν ήταν στοχοποιημένο από τη Χρυσή Αυγή, η οποία δεν θα είχε όφελο, όπω είπε, αλλά αντιθέτω ζημιά από μια τέτοια πράξη. Σημείωσε στην αγόρευσή τη ότι ούτε ο αρχηγό του κόμματο Νίκο Μιχαλολιάκο, ούτε ο βουλευτή τη περιοχή Ιωάννη Λαγό έδωσαν εντολή για όσα έγιναν τη νύχτα τη 17η Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνη, ούτε όμω και τα μέλη τη τοπική που κινητοποιήθηκαν εκείνο το βράδυ, νομίζοντα οι περισσότεροι πω θα μοιράσουν τρόφιμα, ήξεραν το αποτέλεσμα τη παρέμβαση του Γιώργου Ρουπακιά. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ούτε διευκόλυναν το δράστη τη δολοφονία, ούτε καν θα μπορούσαν να τον αποτρέψουν, καθώ όλα έγιναν ταχύτατα. Μεταξύ των κατηγορουμένων που η εισαγγελέα ζήτησε απαλλαγή για την υπόθεση Φίσα είναι και ο πυρηνάρχη τη τοπική νίκαια αλλά και το στέλεχος τη οργάνωση. Μετά το σκέλος αυτό τη αγόρευση τη εισαγγελέα, η μητέρα του θύματο Μάγδα Φίσα δήλωσε έξω από το δικαστήριο. Δεν είδαν τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Αθώνουν του εγκληματίε. Πόσο να αντέξουμε. Η αγόρευση τη εισαγγελέα συνεχίζεται για τι υπόλοιπε υποθέσει τη δίκη. Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ζάπιο Μέγαρο το πρώτο διεθνέ φόρουμ νερού με βασικά θέματα την ποιότητα του πόσιμου νερού αλλά και επιπτώσει του ακατάλληλου νερού στην ανθρώπινη υγεία. Το πρώτο διεθνέ φόρουμ νερού πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο υπό την αιγίδα του Προέδρου τη Ελληνική Δημοκρατία Προκόπη Παυλόπουλου. Η ποιότητα του πόσιμου νερού και οι επιπτώσει του ακατάλληλου νερού στην ανθρώπινη υγεία γενικότερα ήταν τα σημαντικότερα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει κάποιο είναι να αποδεχθεί και να καταλάβει το πρόβλημα τη ποιότητα του νερού. Να καταλάβουμε ότι υπάρχουν τόσα χημικά μέσα στο νερό που πρέπει, αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε πρόληψη και να είμαστε υγιεί, να τα αφαιρέσουμε αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στο νερό. Αυτό κάνουμε εμείς με το σύστημα καθαρισμού του νερού, το Imperial, το οποίο πραγματικά δίνουμε ένα καθαρό υγιεινό νερό, γεμάτο μεταλλικά άλατα τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός μας και ένα νερό το οποίο πρέπει να πίνει ο καθένα μα. Στόχο του συνεδρίου είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματο του μολυσμένου νερού, καθώ και η καθιερωσή του ω θεσμό με την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε τα επιτεύγματα τη επιστήμη και τη τεχνολογία στον τομέα αυτό να γίνονται γνωστά διεθνώ, προσφέροντα δυνατότητε πρακτική εφαρμογή. Μπορούμε σιγά σιγά όλοι να καταλάβουμε το πρόβλημα του νερού και να το διορθώσουμε γιατί μόνο ο καθένα μα μέσα στο σπίτι μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου απονεμήθηκαν και τα πρώτα μετάλλια νερού σε τρει ελληνικέ εταιρείε. Παρουσιάσαμε περισσότερο το πρόβλημα του νερού και τη λύση του νερού. Παρουσιάσαμε την πρόληψη, διότι πάνω απ' όλα είναι να κάνουμε πρόληψη. Η θεραπεία. Έρχεται δεύτερη, διότι το νερό είναι βασικό στοιχείο, αλλά είναι και το καλύτερο φάρμακο για να κάνουμε πρόληψη και θεραπεία. Γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να φιλτράρει το νερό, να είναι καθαρό, να είναι υγιεινό πάνω απ' όλα με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν και ο Κώστας Αθανασίου, υπεύθυνο της Καμιλότ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δημιουργήθηκε ένα φόρουμ για το νερό από την Παντυο, το Πάντιο Πανεπιστήμιο και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με βραβεύσανε, χαίρομαι γι' αυτό, και πραγματικά τους ευχαριστώ που με κάνανε αυτή την τιμή. Φορεί τη διοργάνωση ήταν το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών Ιωάννη Καποδίστρια, το Κέντρο Περιβαλλοντική Κατάρτιση και Εκπαίδευση Παντίου Πανεπιστημίου και η Ένωση Γενικών Γραμματέων Δήμων Ελλάδο Κλεισθένη. Το συνεδρίο τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου τη Ελληνική Δημοκρατία, Προκοπή Παυλόπουλου. Και να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο τη τιμή συναλλάγματο. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. Who care? Το καιρό φέρνουν κοντά σας τα νέα προγράμματα Freedom από τη CETA Mobile Vodafone. Όλα πραγματικά απεριόριστα από 47 ευρώ το μήνα. Νέα προγράμματα Freedom. Όλα πραγματικά απεριόριστα από 47 ευρώ το μήνα στο καλύτερο δίκτυο. Ready! Απόψε ο καιρό είναι κυρίω έθριο. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στου 8 βαθμού στο εσωτερικό, γύρω στου 11 στα παράλια και στου 3 βαθμού σε ψηλότερο ορεινό που πιθανόν να σχηματιστεί παγετό. Αύριο ο καιρό είναι κυρίω έθριο. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στου 22 βαθμού στο εσωτερικό και τα παράλια και στου 22 βαθμού σε ψηλότερο αρεινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοή. Αμέσω μετά έρχεται η εκπομπή προσωπικότητε με τον Άγγελο Κοβίδη. Καλώ βράδυ.